άλλη ένα. Πειραιάς. Ξεκινάμε σήμερα, έχουμε τη χαρά αυτή τη στιγμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Θεόδωρο Καράογλου. Πρώην υπουργό και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Γρήγορα μπαίνουμε σήμερα στα βαθιά να δούμε τι ακριβώς γίνεται, τι συμβαίνει, ποιες είναι οι ανταράξεις από το Σκοπιανό. Γιατί αυτό παραμένει το μεγάλο θέμα, το μεγάλο ζήτημα. Να δούμε την ψύχρεμη ματιά λοιπόν του βουλευτή και πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Καράογλου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Κασημάδη, κύριε Μπαρδούνια, στους συνεργάτες και στους όλους τους φίλους ακροατές. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ. Χαιρόμαστε. Λοιπόν, τα θέματα, τα δύο μεγάλα θέματα τα ξέρουμε. Το ένα είναι η ιστορία με το Σκοπιανό, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω από το δεύτερο, με το σημερινό Eurogroup και το αν πιστεύετε εσείς ή από όποιες πληροφορίες και αν έχετε, μπορούμε να προσδοκούμε κάτι καλό για τη χώρα κυρίως. Κοιτάξτε, σήμερα το Eurogroup είναι καθοριστικό με την έννοια ότι θα αποφασίσει αν έχουμε υλοποιήσει τα 88 προαπαιτούμενα που με το πολυνομοσχέδιο νομίζω ότι έχουν περάσει, είναι όλα μέσα, δεν ξέρω τώρα αν κάτι ξεχάστηκε και το επισημάνουν, αλλά λογικά πρέπει να έχουν περάσει όλα. Δεύτερον, θα αποφασίσει για το κλείσιμο της τέταρτης αξιολόγησης, άρα και το κλείσιμο του μνημονίου, το οποίο θυμίζω ότι κλείνει στις 20 Αυγούστου του 2018, ολοκληρώνεται το πρόγραμμα. Και τρίτον, για τα μέτρα τα οποία θα ακολουθήσουν το τρίτο μνημόνιο, αυτό που εμείς λέμε τέταρτο μνημόνιο, η κυβέρνηση λέει ότι τίποτα είναι τα ακόλουθα του τρίτου μνημονίου, ό,τι και να είναι, πάντως είναι μέτρα ύψους 5,1 δις, τα οποία από μία πρώτη του 19 θα είναι μια πραγματικότητα. Σωστά. Και το είπε και ο κύριος Τσίπρας, ότι άλλη, δεν μπορεί να τα πάρει πίσω, είπε ότι θα τα εφαρμόσει. Αυτό... Ακριβώς. Και απ' την άλλη υπάρχει το άλλο ζήτημα που είναι επίσης πολύ μεγάλη σημασία για την ελληνική οικονομία. Είναι το ζήτημα της ρύθμισης του χρέους. Διαβάζουμε, ακούμε διάφορα. Σήμερα θα ρουσικοποιηθεί ή ελπίζουμε να ρουσικοποιηθεί, γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει αν τυχόν δεν έχουν καταλήξει οι Ευρωπαίοι δανειστές μας και τον γνωτού σε κάποια συμφωνία να υπάρξει μια αναβολή της απόφασης αυτής να πάει λίγο παραπίσω για το τι ακριβώς θα γίνει για το χρέος. Ελπίζουμε και ευχόμαστε. Οι σκέψεις, οι ελπίδες, οι προσδοκίες, οι προσευχές όλων των Ελλήνων είναι στο Eurogroup να πάρθουν όσο το δυνατόν καλύτερες αποφάσεις, ειδικά για το θέμα της ρύθμισης του χρέους, έτσι ώστε να πάρουμε μια ανάσα, η ελληνική οικονομία να έχει ένα δημοσιονομικό κενό, ένα δημοσιονομικό περιθώριο, για να ανακάμψει, να υπάρξουν κάποιες άλλες πολιτικές για να πάει όσο επειδή, δυνατόν καλύτερα. Επειδή, κύριε Υπουργέ, υπήρχαν διάφορες φήμες ότι μπορεί να επηρεάσει η είδηση για το χρέος, μάλλον η εξελίξη του Σκοπιανό και η προθυμία της ελληνικής πλευράς να σπεύσει γρήγορα να τελειώσει την υπόθεση, μπορεί να επηρεάσουν το θέμα του χρέους και προς όφελος της ελληνικής πλευράς. Υπάρχει τέτοια διάθεση? Γιατί κάτι τέτοιο ψέλησαν και βουλευτές και στελέχη των ΑΝΕΛ, είπαν ότι κάτι τέτοιο κουβεντιάστηκε, συζητήθηκε, το διέψευσαν μετά κυβερνητικοί παράγοντες. Με προεξάχουσα βέβαια τη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών που είπε και... ότι δεν δώσαμε τίποτα, δεν παραχωρήσαμε κάτι για να σπεύσουμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη συμφωνία. Σωστά επισημαίνετε, κύριε Κασημάη, το συγκεκριμένο θέμα, και να πούμε ότι δεν το είπαν τυχαίοι άνθρωποι, το είπε ο πρώην βουλευτής των ΑΝΕΛ, Δημήτρης ο Καμένος, και το επιβεβαίωσε την επόμενη μέρα στο κανάλι του Sky ο αντιπρόεδρος του κόμματος, ο κ. Γουρίδης, πρώην αντιπρόεδρος βουλής και στέλεχος του Πασόκ, ψηρά ετών. Λοιπόν, άρα λοιπόν κάτι υπάρχει. Βεβαίως χθες ο κύριος Καμένος, ο Παναγιώτης, ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ, το διέψευσε, αλλά είναι προφανές ότι αν όχι επισήμως, τουλάχιστον ανεπισήμως, το συζητούσαν αυτό. Εγώ θεωρώ ότι θα ήταν τραγικό να έχει ξεπουλήσει η κυβέρνηση το όνομα της Μακεδονίας, την ταυτότητα, τη γλώσσα, μόνο και μόνο για να πάρει ανταλλάγματα σε οικονομικό επίπεδο, γιατί αυτό που είναι το τραγικό της ιστορίας είναι ότι η οικονομία κάνει κύκλους, έτσι κι αν σε μια δύσκολη στιγμή ξεπουλάς την ταυτότητά σου, τη γλώσσα σου, την ιστορία σου, καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν έχουν γυρισμό, γιατί επικυρώνται με διεθνείς συμβάσεις. Κύριε Καράογλου, βλέπουμε ότι αγριεύει η κατάσταση. Έχουμε διαδήλωση στις Σέρρες με κρεμάλες, συνθήματα κατά βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Έχουμε στη Μεγαλόπολη αποδοκιμασίες και άλλο θέμα, εργασιακής υφής βέβαια από τους εργαζομένους εκεί στη ΔΕΗ κατά του κυρίου Φάμελου, του υπουργού. Είχαμε προχθές τις αποδοκιμασίες κατά της κυρίας Κουντουρά, ναι, και του κυρίου και του Υπουργού Δικαιοσύνης. Βλέπουμε, δηλαδή, καλό είναι από τη μία πλευρά
να ακούμε τους χαρακτηρισμούς και να λένε, όπως είπε ο κ. Κοντονής, ότι είναι χιτλερική αυτή, τέλος πάντων, ή είναι ακροδεξιή, αλλά δεν μπορεί σε όλες τις περιπτώσεις όλοι αυτοί, ακόμα και εκείνος ο παπάς στο Πισοδέρι που ύψωνε την ελληνική σημαία, δεν είναι ακροδεξιός που είπε ότι δεν πρέπει να δώσουμε το όνομα της Μακεδονίας. Βλέπουμε ότι σε όλη την Ελλάδα λοιπόν πυκνώνουν τέτοιες ιστορίες, όσο και αν υπάρχουν καταγγελίες ότι στα Χανιά υπήρχαν κάποιοι πρώην κρατούμενοι οι οποίοι πρωταγωνίστησαν στα γεγονότα. Στα Χανιά αυτός που πρωτοστατούσε ήταν πολιτευτής ο Νανέλ, ο οποίος αισθάνεται προδομένος, και είδα χθες στα διάφορα blogs πολλές φωτογραφίες του με τον κύριο Πολάκη αγκαλιά και με τον κύριο Καμένο. Από εκεί πέρα αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Είναι τραγικό λάθος, είναι άλλο ένα εγκληματικό λάθος αυτό που κάνουν οι κυβερνώντες, να χαρακτηρίζουν και να χαρίζουν όλους όσους διαμαρτύρονται για τις πολιτικές τους και ειδικά τώρα για το θέμα της Μακεδονίας, να τους χαρίζουν στην ακροδεξιά και να κάνουν βαρύς χαρακτηρισμό ότι είναι χιτλερική, ναζιστές ή οτιδήποτε άλλο. Προφανώς και δεν είναι. Στην Ελλάδα ποτέ δεν υπήρχαν ούτε χιτλερικοί ούτε ναζιστές, ή αν υπήρχαν ήταν μετρημένοι στα δάχτυλα της μιας χειρός. Λοιπόν, θεωρώ ότι απλά είναι πολίτες οι οποίοι είναι εξεγερμένοι από όλα αυτά τα οποία ζήσαν και από τα ψέματα τα οποία χορτάσαν. Λέει μια λαϊκή παροιμία, όταν σπέρνεις ανέμους στερίζεις θύελλες. Λοιπόν, είναι προφανές ότι αυτά τα οποία στο παρελθόν οι περίφημοι αγανακτισμένοι που συγκοντάρονταν από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Χρυσή Αυγή και που σήμερα οι του ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον έχουν γίνει βολεμένοι, από αγανακτισμένοι μετατράπηκαν σε βολεμένοι, κίνημα βολεμένων. Είναι φανερό ότι ο καιρός έχει γυρίσματα. Έχουμε φτάσει μια στιγμή που πλέον οι πολίτες δεν αντέχουν άλλο τα ψέματα. Ναι. Στη Μεγαλόπολη δεν πήγαν εναντίον του Φάμελου για το θέμα της Μακεδονίας, πήγαν για το θέμα της ΔΕΗ. Ναι. Γιατί εκεί διαβεβαιώναν, γυρίζαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όπου υπήρχαν εγκαταστάσεις της ΔΕΗ, εργοστάσεις παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ, και διαβεβαιώναν ότι δεν θα ξεπουλήσουν τη ΔΕΗ, δεν θα ξεπουλήσουν το νερό, δεν θα ξεπουλήσουν τα πάντα. Βέβαια, κύριε Καράβουλ, ξέρετε, από τη μία πλευρά σαφώς η κυβέρνηση θα θερήσει ότι έχει σπείρει. Και αυτές οι ακρότητες που είχε πει προεκλογικά σήμερα θα γυρίσουν μπούμερα. Απ' την άλλη όμως θα πρέπει και η αξιωματική αντιπολίτευση που είναι εν δυνάμει κυβέρνηση να γίνει πιστική ως προς το τι θα κάνει. Και εδώ σε πολλά ζητήματα δεν είναι ξεκάθαρη η θέση σας, ξεκινώντας ακόμη και με την ίδια τη συμφωνία με τα Σκόπια. Εμείς σε σχέση με την συμφωνία, κύριε Μπαρδόν, είμαστε ξεκάθαροι. Η συμφωνία είναι μια κακή συμφωνία, είναι μια εγκληματική συμφωνία, γιατί τα δίνει όλα και δεν παίρνουμε τίποτα απολύτως. Είναι μια λεόντια συμφωνία, έτσι χαρακτηρίζει η συνομική έτσι, γλώσσα. Γιατί δίνουμε το θέμα του ονόματος, δίνουμε τη γλώσσα, δίνουμε την εθνότητα, άρουμε το βέτο από τον ΝΑΤΟ, μεθαύριο θα τους δούμε στον ΝΑΤΟ τους Σκοπιανούς, άρουμε το βέτο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι πήραμε, εκτός από μια κόκκινη γραβάτα, εγώ δεν είδα κάποιο άλλο πρακτικό αποτέλεσμα της συμφωνίας αυτής. Όταν γίνεται μια διαπραγμάτευση, είναι λογικό να κάνεις ένα βήμα πίσω εσύ, να κάνει όμως ένα βήμα πίσω και η άλλη πλευρά. Εδώ εμείς θα δώσαμε όλα χωρίς να πάρουμε τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά προχθές ήμουν σε ένα τηλεοπτικό πάνελ με έναν συνάδελφο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μου έλεγε ότι πήραμε την ειρήνη και την συμφιλίωση των λαών. Ερώτηση. Είχαμε πόλεμο και δεν το ήξερα. Κάθε βράδυ ξέρετε πόσες χιλιάδες Έλληνες εδώ, δικοί μας Μακεδόνες, περνάνε τα σύνορα για να πάνε σε καζίνο των Σκοπίων να παίξουν. Ξέρετε κάθε καλοκαίρι πόσες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες Σκοπιανοί πηγαίνουν, έρχονται στη Χαλκιδική. Λοιπόν, ούτε πόλεμο είχαμε, ούτε προβλήματα είχαμε. Επίσης χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις βρίσκονται στο έδαφος των Σκοπίων. Το 20% του ΑΕΠ των Σκοπίων παράγεται από ελληνικές επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν δεν κερδίσαμε κάτι. Πείτε μου κάτι. Χθες ο κ. Τζανακόπουλος έκανε κάποιες δηλώσεις και άφησε να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση δεν έχει κανένα πρόβλημα να ζητήσει και να πάρει ψήφιο εμπιστοσύνης, και κάποιοι ερμηνεύουν αυτό που είπε ότι μπορεί να ζητήσει να πάει σε εκλογές πριν κυρωθεί η απόφαση αυτή. Εδώ τι γίνεται τώρα? Αν ξέρω εγώ γίνουν εκλογές, τις χάσει και έρθείτε εσείς, τι κάνετε με αυτή? Την κυρώνετε την απόφαση ή την παίρνετε πίσω? Όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, έτσι είμαστε έτοιμοι μακάρι να γίνουν αύριο, γιατί θεωρούμε ότι θα είναι μια καλή ευκαιρία να απαλλαγεί ο τόπος από τη χειρότερη μεταπολιτευτική κυβέρνηση. Από εκεί πέρα, σχέση με τη συμφωνία, είτε είμαστε κυβέρνηση είτε είμαστε αντιπολίτευση, θα την καταψηφίσουμε, δεν θα την κυρώσουμε. Προσέξτε όμως, το τραγικό για την ιστορία είναι ότι οι υπογραφές των Υπουργών Εξωτερικών δεσμεύουν τη χώρα. Και εν πάση περιπτώσει, και όταν εμείς την ακυρώσουμε, δυστυχώς παράγονται διεθνώς αποτελέσματα. Είναι μια εγκληματική συμφωνία. Γι' αυτό το λόγο ζητούσαμε από τον κύριο Τσίπρα και από τον κύριο Κοντιά να μην προχωρήσουν στην υπογραφή τους. Παρ' όλα αυτά προχώρησαν. Αυτό δημιουργεί διεθνώς τελεσμένα.
Προφανώς η Νέα Δημοκρατία θα αναντήσεται, είτε είναι κυβέρνηση είτε είναι αντιπολίτευση, θα την καταψηφίσει, αλλά φοβάμαι ότι το πολύ μεγάλο κακό έχει γίνει. Βέβαια, ο κ. Στόλτεμπεργκ είπε ότι δεν θα προχωρήσει τίποτα στο ΝΑΤΟ όσον αφορά τα Σκόπια, αν δεν κυρωθεί η συμφωνία και δεν τελειώσει και από τις δύο πλευρές, ώστε να έχουμε τελειώσει δηλαδή από αυτές τις διαδικασίες. Δεν θα προκαταλάβουν δηλαδή τα γεγονότα. Αλλά βλέπουμε όμως κάτι άλλο πιο ανησυχητικό, και βλέπουμε τον κόσμο ότι οπουδήποτε και αν υπάρχει ελληνισμός, όπως και στην Κύπρο για παράδειγμα, βλέπουμε ότι εκεί υπάρχει μια ανακοίνωση ακόμα και των οργανωμένων φιλάθλων της μεγαλύτερης ομάδας του ΑΠΟΕΛ. Ανεπιθύμητη στην Κύπρο, η Τσίπρας, Κοτζιάς και Καμένος. Και είναι βαρύτερες εκφράσεις. Και θυμάμαι πριν από 40 χρόνια που όλοι κυκλοφορούσαμε, και οι νεότεροι θα το θυμούνται, με εκείνο το σηματάκι με τη ματωμένη Κύπρο που έλεγε «Δεν ξεχνώ». Ναι, ναι. Έχουν βγει στην Κύπρο σηματάκια με τα τρία πρόσωπα αυτά των πολιτικών που γράφει «Δεν ξεχνούμε». Ναι. Οι Κύπροι αδελφοί μας έχουν πολύ μεγαλύτερη εθνική ευαισθησία, και ειδικά οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ, οι οποίοι είναι γνωστό ότι εκφράζουν τους ενωτικούς, τους ανθρώπους που πιστεύουν πάνω απ' όλα στην ιδέα του έθνου, στην πατρίδα, στην Ελλάδα. Έτσι, γι' αυτό το λόγο δεν είναι μεγάλη ευαισθησία. Προφανώς είναι πολύ σκληρές οι εκφράσεις όμως. Αυτό ήθελα να πω. Κηρύσουμε, λέει, ανεπιθύμητους τους προδότες. Αυτό ήθελα να πω. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτές τις εκφράσεις, και στην τοποθέτησή μου στη Βουλή και όποτε βγαίνω σε ραδιόφωνα, τηλεοράσεις κτλ. Αυτό που λέω είναι ότι είναι μια εγκληματική συμφωνία, είναι μια λάθος συμφωνία. Αλλά το να πεις κάποιον προδότη σημαίνει ότι δέχεις ότι συνειδητά αυτός κάνει κάτι σε βάρος της πατρίδας. Και εγώ αυτό δεν θέλω να το δεχτώ για κανέναν πολιτικό. Έτσι, μπορεί να δέχομαι ότι έχουν κάνει μεγάλο λάθος, εγκληματικό λάθος, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι είναι συνειδητή προδοσία, με την έννοια ότι κάνω το κάτι από πρόθεση να βλάβω την πατρίδα. Κύριε Καρνού, συνεχίστε, ολοκλήρωστε παρακαλώ, συγγνώμη. Από εκεί πέρα σας είπα, ειδικά εδώ στη Βόρεια Ελλάδα που τη ζω, που έτσι κυκλοφορώ, το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ. Όταν μιλάμε για πάρα πολύ βαρύ, δεν μπορεί να και αν θέλετε, επειδή σας ρώτησε ο Νίκος, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, κύριε Καράγλου, αν μπορείτε να το διασαφηνίσετε, είπατε ότι αν είστε κυβέρνηση και ισχύει η συμφωνία, θα την καταργήσετε ή θα την αλλάξετε σε ορισμένα σημεία? Παίζει ρόλο αυτό. Νομίζω, δεν είμαι νομικός, αλλά από ό,τι έχω διαβάσει τώρα τις μέρες αυτές, οι διεθνείς συμφωνίες οι οποίες υπογράφονται από τους υπουργούς εξωτερικών δημιουργούν διεθνείς δεσμεύσεις. Δεν είναι ένα θέμα δηλαδή μονομερώσει μια χώρα να την καταργήσει. Μακάρι να ήταν έτσι, γιατί τότε την καταργούσαμε. Είναι μια κακή συμφωνία. Αλλά φοβάμαι ότι υπάρχουν δεσμεύσεις που πλέον ισχύουν. Ακόμα και στα επιμέρους, γιατί αυτό. Δεν έχει αντίκρισμα, το λέμε, αλλά από πλευρά ουσία. Δεν μπορεί μια διεθνή συμφωνία, ή τη δέχει ω έχει, ή ζητά να αλλάξει. Εγώ θυμάμαι το παράδειγμα του κ. Ερντογάν, ο οποίο θέλει να αλλάξει τη συνθήκη τη Λοζάνη, αλλά μονομερώ δεν μπορεί να το κάνει και συνεχώ μα προκαλεί. Λέγοντας πάμε να αναθεωρήσουμε τη συνθήκη. Λοιπόν, η συνθήκη είναι μια δέσμευση με διεθνή αντίκτυπο, και δεν μπορεί μόνο μερός μια χώρα να την καταργήσει, γιατί αν είναι τότε κάθε φορά που θα άλλαζε κυβέρνηση σε μια χώρα θα καταργούσει μια διεθνή σύμβαση. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δυστυχώς σας λέω ότι έχει δέσει τα ελληνικά χέρια. Τώρα, κύριε Καράγλου, πείτε μου το εξής. Χθες, φαντάζομαι, διαβάσατε όλα, εσύ ενδεχομένως είδατε και στην τηλεόραση τις δηλώσεις του κυρίου Καμένου, ο οποίος ζήτησε εισαγγελική παρέμβαση για απειλές και πιέσεις που δέχονται στελέχοι και βουλευτές των ΑΝΕΛ από νεοφασίστες και μέλη εγκληματικών οργανώσεων. Πώς το σχολιάζετε αυτό, και αν πιστεύετε ότι έχει βάση αυτό που λέει ο κύριος Καμένος? Ο κύριος Καμένος είναι γνωστό ότι παράγει πολύ γέλιο όταν κάνει δηλώσεις. Να θυμίσω ότι όταν ψηφίζαμε για πρόεδρο της Δημοκρατίας, τότε είχε καταγγείλει ο κύριος Καϊκάλης, βέβαια ο κύριος Καϊκάλης και λόγω ιδιότητας επαγγελματικής, κωμικός στο οποίο είναι ο άνθρωπος, ότι έγινε απόπειρα να τον εξαγοράσουν με 5 εκατομμύρια ευρώ, ας πούμε, και γελούσε κάθε πικραμένος. Ο άνθρωπος ο οποίος είχαν πει ότι θα τον εξαγόραζε δεν είχε 5 ευρώ στην τσέπη, έχει 5 εκατομμύρια, 5 ευρώ δεν είχε. Ξέρετε γιατί σας ρώτησα? Γιατί σήμερα το πρωί σε ένα τηλεοπτικό σταθμό ο κύριος Σγουρίδης είπε ότι ο Λαζαρίδης, ο Κατσίκης και εγώ δεχόμαστε απειλές για τη ζωή μας. Εντάξει, είπα. κύριε Μπαρδούνη, είμαι ξεκάθαρος εγώ. Το κλίμα στη Βόρεια Ελλάδα είναι πολύ άγριο. Ελέγχοι των ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ δεν μπορούν να βγουν εύκολα έξω. Εγώ το βλέπω, εγώ το ρέμπε στον δρόμο για το Λαχανά. Έτσι, σήμερα είναι η επέτειος της μάχης του Λαχανά, όπου χιλιάδες Έλληνες σκοτωθήκαν. Κατορθώσαν βέβαια και στο Λαχανά και στην Κυλική την ίδια μέρα, ήταν μετά από τριήμερη μάχη, να νικήσουν τους Βουλγάρους, να τους απομακρύνουν και να απελευθερώσουν την Ανατολική Μακεδονία. Θα είναι και ο κ. Μητσοτάκης εκεί στην εκδήλωση σήμερα. Ο κ. Μητσοτάκης είναι στην Κυλική. Εγώ πάω στο Λαχανά που είναι στην εκλογική μου περιφέρεια. Θα έρθει και Θεσσαλονίκη, έτσι. Και θα έρθει το βράδυ, έχει μια ομιλία στη Θεσσαλονίκη, στην Ενωσιαγωγή Βορειοελλάδος.
Αυτό λοιπόν που έλεγα είναι ότι στελέχη των ΑΝΕΛ και των του ΣΥΡΙΖΑ δεν εμφανίζονται. Το κλίμα είναι άγριο, γιατί προφυλακίζονται, γιουχάρονται. Υπάρχει ένα πολύ βαρύ κλίμα. Είναι πολύ δύσκολο για αυτούς. Εγώ το καταλαβαίνω ανθρώπινα. Η έκκληση δική μου στους ανθρώπους, στους όλους πολίτες, να είναι υπεύθυνοι, να είναι σοβαροί, να μην προχωρούν σε κινήσεις βίας κτλ. Η βία είναι καταδικαστία από όπου και αν προέρχεται και για οποιοδήποτε λόγο και αν είναι. Αλλά δυστυχώς σας λέω ότι το κλίμα είναι πάρα πολύ άγριο. Όπως επίσης καταδικάζουν και αυτά που είδα προχθές, δηλαδή τις κρεμάλες ή τα ευρεστικά συνθήματα σε βάρος κυρίας Κόλλια, τα ταχυδαία ευρεστικά συνθήματα. Αυτά δεν πρέπει να γίνονται. Καταλάβετε όμως την αγανάκτηση ενός κόσμου που πίστευε ότι τελικά η κυβέρνηση θα αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και δεν θα ξεπουλήσει με αυτή την εγκληματική συμφωνία την ιστορία της Μακεδονίας, τη γλώσσα της Μακεδονίας, την εθνότητα της Μακεδονίας, και αυτό το έκανε. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα καζάνι το οποίο βράζει. Εγώ έχω κάνει μια πρόβλεψη και φοβάμαι ότι θα επαληθευθώ. Ανέλος στις εκλογές δεν θα υπάρχουν, δεν θα φτάσουν στις εκλογές, θα διαλυθούν. Ήδη ένας μετά τον άλλο κρύβο. Άρα σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε και πρόεδρες εκλογές, έτσι. Δεν το αποκλείω και το εύχομαι, αν θέλετε. Έτσι, θεωρώ ότι οι εκλογές τώρα θα είναι λύτρωση και για την πατρίδα, αν θέλετε, και για τους ίδιους κυβερνούντες, γιατί καταλαβαίνουν σε τι αδιέξοδο έχουν οδηγήσει τη χώρα. Μάλιστα. Θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρά θέματα, και θα δούμε και στο Λαχανά σήμερα, κύριε Καράουλου, πού θα πάτε, να δούμε αν θα είναι κυβερνητικά στελέχη ή στελέχη των ΑΝΕΛ παρόντα, να δούμε πώς θα αντιδράσει ο κόσμος και τι θα γίνει. Γιατί αυτά τα γενικευμένα επεισόδια σε όλη την Ελλάδα, μετά με αφορμή το Σκοπιανό ζήτημα, αλλά και για άλλα επιμέρους ζητήματα που αναφύονται τώρα, έχουν σηκώσει τον κόσμο. Έχουν σηκώσει τον κόσμο από τον καναπέ. Και θυμόμαστε μέρες παλαιότερες, τότε που η άλλη πλευρά ύψωνε φωνές διαμαρτυρίας, και όπως είπατε, οι τότε αγανακτισμένοι έγιναν σήμερα βολεμένοι. Δεν αφορά όμως βέβαια αυτό, να μην μιλάμε και με γενικότητες. Προφανώς. Ο απλός ο κόσμος ο οποίος έβγαινε και διαδήλωνε δεν καταλάβαινε τι παιχνίδια παίζονται και ποιοι ήταν οι υποκινητές πίσω από αυτήν την ιστορία. Θα τα δούμε όλα αυτά λοιπόν, κύριε Γράουλου, να σας ευχαριστήσουμε καλά. Και συγχαρητήρια για τη μετριοπάθειά σας και το είστε πολύ καλά ενημερωμένος. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Καλό δρόμο να έχετε. Γεια σας.